Πολλές φορές νομίζεις ότι για να γευθείς κάτι ιδιαίτερο χρειάζεται χρόνος και κόπος. Και όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές νόστιμες και εύκολες προτάσεις που γίνονται γρήγορα χωρίς προετοιμασίες. Δύο τέτοιες συνταγές θα σας δείξω σήμερα. Μια απολαυστική μακαρονάδα με μπλε τυρί και καρύδια και λαχταριστά κρουασάν σφολιάτας με ζαμπόν και τυρί. Γρήγορα, εύκολα, νόστιμα και ιδιαίτερα. Αυτός θα έπρεπε να ήταν ο τίτλος για αυτή τη συνταγή. Σπαγκέτι νούμερο 6 με μπλε τυρί και καρύδια. Τρία υλικά. Άντε, 4. Σπαγκέτι, 1, 2 το μπλε τυρί, η κρέμα, 4. Αυτό ήταν. Αλλά είναι τόσο ιδιαίτερο. Είναι τόσο ωραίο. Θα κάνατε τρελή εντύπωση. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε αυτό το φαγάκι και θα τα πούμε. Έχουμε να πούμε διάφορα. Νερό που βράζει, μεγάλη ποσότητα νερού πάντα για το σπαγκέτι. Το αγαπημένο νομίζω ότι είναι της ελληνικής οικογένειας αυτό το σπαγκέτι. Το νούμερο 6. Τι δεν κάνουμε με το σπαγκέτι. Γιατί όποιος δεν αγαπάει τα ζυμαρικά, ας σηκώσει το χέρι του. Δεν νομίζω ότι είστε πολύ. Αλάτι. Αλατίζουμε. Εδώ, βόλικο νεράκι και το αλάτι που πρέπει για να βράσουν ωραία τα σπαγκέτι μας. Έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω σπαγκέτι νούμερο 6. Γιατί πώς να το κάνουμε. Είναι απλά το αγαπημένο ζυμαρικό των Ελλήνων. Θα αγκαλιάσει τέλεια αυτή τη λευκή σάλτσα με το μπλε τυρί και τα καρύδια. Σπαγκέτι, ζυμαρικά από μια ελληνική εταιρεία ζυμαρικών με παράδοση. Νομίζω ότι είναι και το κλασικό που φτιάχνουν και μακαρόνια με κυμά. Γιατί ταιριάζει ωραία με κόκκινες σάλτσες, με λευκές σάλτσες, με ό,τι θέλετε. Ενδεχομένως δεν το έχετε ξαναδεί όπως θα σας το δείξω εγώ σήμερα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Σε όσους αρέσουν οι έντονες έτσι γεύσεις και θέλουν να έχουν ένα γρήγορο φαγητό που θα υπολογίζουν ακριβώς το χρόνο που θα ψηθεί το σπαγκέτι, είναι αυτή η συνταγή που σας κάνω σήμερα. Λοιπόν, έχω βάλει το σπαγκέτι να βράζει. Κάτσε να το ανακατέψω λίγο εδώ. Όμορφα. Πάμε για τη σάλτσα. Ένα wok. Ένα βαθύ τηγάνι, ό,τι έχετε στο σπίτι σας. Μια κατσαρόλα. Εντάξει. Αυτό που θέλω είναι το σκεύος να είναι βαθύ για να χωρέσει τα σπαγκέτι που θα βάλουμε μέσα στη σάλτσα και θα τα αγκαλιάσει η σάλτσα. Βάζουμε. Πρώτα το μπλε τυρί. Είναι ένα τυρί έντονο, αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Εγώ το χρησιμοποιώ σε πάρα πολλές παρασκευές. Κάνω ας πούμε μια πολύ ωραία σφολιατόπιτα με μπλε τυρί και κυδόνια, όνειρο. Μ' αρέσει να το συνδυάζω με γλυκές γεύσεις εμένα το μπλε τυρί. Εδώ τώρα, στη μακαρονάδα τη σημερινή, με τα καρύδια, είναι δύο υλικά, δεν θέλω τίποτα άλλο, αλλά θα δείτε ότι είναι απίθανο. Το αφήνουμε αυτό μαλακά εδώ και λιώνει. Προσθέτουμε κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε φρέσκο θυμάρι. Τέλεια. Πιπεράκι.
Wow. Τέλεια. Και κοιτάξτε τώρα πώς λειτουργούμε. Εδώ είπαμε ότι βράζει ακόμη το σπαγκέτι. Εδώ μέσα, από αυτό το αλατισμένο νερό που έχουμε το άμυλο από το σπαγκέτι, θα πάρουμε λίγο από το νερό και θα το προσθέσουμε στη σάλτσα. Εδώ αφήνουμε σιγά και μέσα στη σάλτσα λιώνει το μπλε τυρί. Προσθέτουμε ακόμη λίγο εδώ από το νερό που βράζει το σπαγκέτι. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται εσείς να λιώσετε το τυρί. Θα λιώσει όσο πρέπει μόνο του. Εδώ τώρα τι κάνουμε. Πολύ απλά περιμένουμε το σπαγκέτι να βράσει al dente. Γιατί al dente το θέλω. Θα τελειώσει μέσα στη σάλτσα το βρασμό. Για να δούμε που βρισκόμαστε. Καλά, εντάξει. Αγαπημένο σπαγκέτι νούμερο 6. Για να δω. Al dente. Είμαι έτοιμη. Κοιτάξτε. Σβήνω τη φωτιά. Ωραία. Και θα πάρω την ειδική την κουτάλα που παίρνουμε το σπαγκέτι, να μεταφέρω το σπαγκέτι μέσα στη σάλτσα. Τι σας είπα, έχει ήδη λιώσει το τυρί εδώ. Μεταφέρουμε την κατσαρόλα που έχει βράσει το σπαγκέτι δίπλα εδώ και να κάνουμε πιο εύκολα τη δουλειά μας και παίρνουμε το σπαγκέτι και το βάζουμε μαζί με τα νεράκια. Όσα υγρά παίρνει δεν μας πειράζει καθόλου, ούτως ή άλλως είδατε ότι μεταφέραμε και εμείς τα ζουμάκια από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα. Εδώ ανακατεύουμε καλά, κυκλικά, όσο μπορούμε να μην σπάσουμε το σπαγκέτι, αλλά να δούμε ότι το αγκαλιάζει η σάλτσα. Wow. Πασπαλίζω με τα καρύδια και είμαστε έτοιμοι. Μαζεύω τον πάγκο μου και βρισκόμαστε αμέσως για να σας σερβίρω. Αχ, Παναγία μου. Δεν είναι σκέτη παρηγοριά τώρα αυτό. Τι να είναι. Ω, Παναγίτσα μου, Χριστέ. Wow. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει έτσι μία τέτοια μακαρονάδα και να μην σκάει το χυλάκι του. Δεν ξέρω, γίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, θα βάλω λίγο αυτό. Θα βάλω εδώ λίγο τα ωραία τα θυμάρια μου. Και λίγο από αυτό το ωραίο το τυράκι. Ξέρετε όμως τι θα κάνω, Πάω και θα ψαρέψω τη σάλτσα. Θα βάλω λίγη σάλτσα από πάνω. Έτσι. Η οποία, εντάξει, έχει γίνει εδώ κόλαση με το φαγάκι. Είναι σπαγκέτι νούμερο 6 σε μια εκδοχή μούρλια. Πάμε γρήγορα γιατί εδώ έχω να σερβίρω. Τα παιδιά περιμένουν. Παιδιά, τι λέτε? Περιμένουμε. Περιμένετε? Πεινάμε. Λοιπόν, εσείς πεινάτε? Να τη μακαρονάδα η σωστή. Τα ζυμαρικά κρατάνε τέλεια. Το μπλε τυρί δίνει τη σπριτάδα που χρειάζεται η μακαρονάδα. Και τα καρύδια με τη διαφορετική υφή
απογειώνουν το πιάτο. Ανακεφαλαιώνουμε. Για το σπαγκέτι με μπλε τυρί και καρύδια θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σπαγκέτι νούμερο 6, 400 γραμμάρια μπλε τυρί, 200 ml κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια καρυδόψυχα, 2-3 κλωναράκια θυμάρι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αλήθεια, πόσο σημαντικά είναι τα γαλακτοκομικά για την υγεία μας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο διαιτολόγος μας Δημήτρης Γρηγοράκης. Γαλακτοκομικά. Τι, πότε, πόσα και ποια. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη σπουδαία κατηγορία τροφίμων που ονομάζονται γαλακτοκομικά, να δούμε ορισμένες αλήθειες αλλά και μύθους τους οποίους θα ξεδιαλύνουμε. Γαλακτοκομικά λοιπόν είναι αυτή η πολύ σημαντική ομάδα τροφίμων η οποία χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά της σε ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέταλλο για την δόμηση των οστών και των δοντιών. Όμως τα γαλακτοκομικά, πέρα από την πολύ πλούσια περιεκτικότητά τους σε ασβέστιο, συμπεριλαμβάνουν βιταμίνες της ομάδος Β, ιδιαίτερα Β1 και Β2, θιαμίνη και ριβοφλαβίνη, καθώς επίσης και βιταμίνη D, όπως επίσης και βιταμίνη Α. Η βιταμίνη D βέβαια είναι πολύ σημαντική για τη δόμηση του ανοσοποιητικού, αλλά και για την απορρόφηση του ασβεστίου στα νοστά, και βεβαίως η βιταμίνη Α για το δέρμα και για την καλύτερη ποιότητα του μεταβολισμού. Πάμε να δούμε τώρα ποια γαλακτοκομικά θα πρέπει να επιλέγουμε και πότε το γαλακτοκομικό αποτελεί και ένα περιορισμό. Τα γαλακτοκομικά λοιπόν χωρίζονται στα ρευστά γαλακτοκομικά, όπως είναι το γάλα και το γιαούρτι, και στα πιο σκληρά, όπως είναι το τυρί. Το τυρί βέβαια διαχωρίζεται και αυτό με τη σειρά του στα λευκά τυριά, τα οποία είναι λιγότερο λιπαρά, αλλά έχουν και μικρότερη περιεκτικότητα ασβεστίου, και στα σκληρά τυριά, τα κίτρινα τυριά, τα οποία πραγματικά έχουν πολύ σημαντική και μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστίου. Το ασβέστιο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το λόγο ότι η σημαντικότητά του σε ομάδες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, όπως είναι οι ηλικιωμένοι για την αποφυγή του κινδύνου της οστεοπόρωσης και κυρίως οι έφηβοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε βρίσκονται στην ανάπτυξη, θα πρέπει η κατανάλωση γαλακτοκομικών να υπάρχει μέσα στη μέρα και μάλιστα σε πολύ σημαντική ποσότητα. Υπάρχει ο περιορισμός της λακτόζης και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι και ολοένα και μεγαλύτερη η ομάδα πληθυσμού αυτή εμφανίζουν μία δυσανεξία στη λακτόζη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πιούν γάλα, το οποίο γάλα βέβαια έχει και τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λακτόζη. Έτσι λοιπόν, εναλλακτικά του γάλακτος υπάρχει το φυτικό γάλα αλλά και το γάλα χωρίς λακτόζη, το οποίο μπορείτε να καταναλώνετε άφοβα και χωρίς πρόβλημα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η καλύτερη μορφή των γαλακτοκομικών μπορεί τελικά να είναι το γιαούρτι αλλά και το τυρί. Γιατί? Διότι η περιεκτικότητά τους σε λακτόζη είναι πολύ περιορισμένη, πολύ λιγότερη από το γάλα και ταυτόχρονα αποτελούν πολύ σημαντικές φυσικές πηγές ασβεστίου. Τώρα, η βιοδιαθεσιμότητα ασβεστίου πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα πλην των γαλακτοκομικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα φασόλια που έχω εδώ μπροστά μου αλλά και τα αμύγδαλα που αποτελούν εξίσου καλές πηγές ασβεστίου, δυστυχώς περιέχουν μη βιοδιαθέσιμη μορφή ασβεστίου. Έτσι λοιπόν, για να μπορούμε να καταναλώσουμε, να πάρουμε την ποσότητα ασβεστίου την οποία χρειαζόμαστε, πρέπει να τρώμε αρκετή ποσότητα γαλακτοκομικών, η οποία μεταφράζεται είτε σε 100 με 150 γραμμάρια σκληρό τυρί, είτε περίπου σε 2 ποτήρια γάλα ή φλιτζάνια γιαούρτι και περίπου στα 50 γραμμάρια τυρί, ή τέλος πάντων 4 ποτήρια γάλα ή γιαούρτι. Αυτή είναι η ποσότητα την οποία θα πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα και με μεγαλύτερη ευεξία. Έτσι λοιπόν, πίνουμε ένα ποτήρι γάλα και στην υγειά των οστών αλλά και των δοντιών μας.
Μια από τις πιο απαιτητικές ζύμες είναι αυτή του κρουασάν, που απαιτεί χρόνο, κόπο και τεχνική. Γι' αυτό σήμερα θα σας δείξω έναν απλό τρόπο για να κάνετε τα αγαπημένα σας κρουασάν με ζαμπόν και τυρί, που δεν θα έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτά που αγοράζετε στο φούρνο. Και συνεχίζουμε πάντα με την ίδια φιλοσοφία, ότι φτιάχνουμε εύκολα, γρήγορα νοστιμιές. Κάπως έτσι θα κάνουμε κρουασανάκια γεμιστά με ζαμπόν και τυρί. Τα αγαπάνε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Μόνο που εδώ δεν θα βάλουμε ζύμη κρουασάν, αλλά θα τα φτιάξουμε με φρέσκο φύλλο σφολιάτα. Γι' αυτό σας λέω, είναι γρήγορα και πανεύκολα. Το φρέσκο φύλλο σφολιάτας το έχουμε στη συντήρηση του ψυγείου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε να ξεπαγώσει, και όταν έτσι έχουμε διάθεση για ένα κρουασανάκι γεμιστό, αλμυρό παρακαλώ, παίρνουμε το φρέσκο φύλλο σφολιάτας και είμαστε έτοιμοι να το φτιάξουμε. Πάμε, ακολουθείτε βήμα-βήμα ό,τι κάνουμε, είναι πανεύκολο και το επαναλαμβάνετε φυσικά στα σπίτια σας. Ζύμη σφολιάτας από τα ψαχνά Ευβοίας. Έχει μέσα 2 φύλλα σφολιάτας. Ακριβώς όσα χρειαζόμαστε. Έχουμε ξεχωρίσει τα 2 φρέσκα φύλλα σφολιάτας. Στο κάτω πρώτο φύλλο θα στρώσουμε μία σάλτσα ντομάτας. Μπορεί να είναι μία έτοιμη σάλτσα ναπολιτάνα όπως βάζω εγώ σήμερα. Μπορεί να είναι κέτσαπ, μπορεί να είναι μια σάλτσα ντομάτα απλή, ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω πάντως μια κόκκινη σάλτσα ντοματένια κάτω. Την απλώνουμε. Εδώ. Στο φύλλο σφολιάτας, φρέσκο φύλλο σφολιάτας, για αλμυρές, για γλυκές παρασκευές. Εμείς σήμερα θα το δούμε στην αλμυρή εκδοχή. Σκεφτείτε ότι με την ίδια λογική μπορείτε να κάνετε κρουασανάκια που να έχει μέσα σοκολάτα ή μπορεί να έχουν μήλα. Καραμελωμένα μήλα, πολύ ωραία γίνεται. Σκεφτείτε τα παιδάκια το πρωί να πάρουν το κρουασανάκι τους στο σχολείο. Τι άλλο θέλουμε. Βάζουμε τυρί. Ένα τυρί για τόστ, αυτό που αγαπάτε. Το στρώνουμε κανονικά εδώ. 6 φετούλες. Πάμε πάνω από το τυρί να βάλουμε ένα ζαμπόν. Ένα ζαμπόν βραστό, καπνιστό, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ή σκεφτείτε ότι μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο που σας έχει περισσέψει από τη χθεσινή μέρα, το οποίο θα το κάνετε πολύ μικρά κομματάκια και θα το ρίξετε πάνω. Ωραία, τελειώσαμε με το κάτω μέρος. Πάμε τώρα να σκεπάσουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας όλη αυτή τη γέμιση που δημιουργήσαμε. Πολύ απλά. Έχουμε κρατήσει το χαρτάκι της συσκευασίας, το αντικολλητικό. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό. Και ερχόμαστε να κουμπώσει το ένα πάνω στο άλλο. Για να δούμε. Ωραία. Απ' την άλλη, ότι είναι ένα φρέσκο φύλλο σφολιάτας και όχι κάτι ψυγμένο, άρα το έχουμε πάντα στη συντήρηση, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ για παρασκευές γρήγορες, χωρίς αναμονές. Εγώ πολλές φορές το χρησιμοποιώ για βάση σε τάρτες. Μπορώ να κάνω τάρτες αλμυρές, γλυκές, πάντα με το φύλλο σφολιάτας. Θα κόψουμε σε μακριά τρίγωνα, έτσι ώστε να σχηματίσουμε κρουασάν. Συνήθως, με αυτή τη δόση, βγάζω γύρω στα 10 κρουασανάκια. Κάνω μικρά κρουασανάκια. Τώρα, αν θέλετε να είναι πιο μεγάλα, θα βγάλετε 4. Θα είναι τα μεγάλα, τα ατομικά, τα μπαμπάτσικα. Θα δείτε πως κόβω το κάθε τρίγωνο, οπότε εσείς θα κανονίσετε, ανάλογα με την όρεξή σας. Και σαφώς έχει άμεση σχέση και ο χρόνος ψησίματος με το πόσο μεγάλα είναι τα κρουασάν. Θα τα πούμε αυτά. Εγώ έχω πάρει ένα χάρακα
φαντάζομαι όλοι έχετε στο σπίτι, αλλά και να μην έχετε, θα το κάνετε με το μάτι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Θα μετρήσω εδώ το ξοκάτω μέρος και θα είμαι στα 6 εκατοστά. Άρα, αυτό που σίγουρα θέλουμε από την πλευρά που μας κοιτάζει, που βλέπουμε το φύλλο, να είναι κάτω 6 εκατοστά. Πάμε λοιπόν, αρχίζουμε, ακολουθούμε. Εδώ. Το κόβουμε. Κοιτάξτε. Τυλίγουμε πάντα, τυλίγουμε από την πιο μεγάλη πλευρά τα κρουασάν και καταλήγουμε στο μικρό. Έτοιμο το πρώτο. Πάμε τώρα για το δεύτερο. Εδώ τα 6 εκατοστά πάλι. Οπότε είμαστε εδώ και ερχόμαστε να συναντήσουμε τέλεια. Από το κάτω μέρος με το χάρακα τα 6 εκατοστά που έχουμε κόψει. Ωραία. Τυλίγουμε το δεύτερο κρουασανάκι. Και τοποθετούμε δίπλα. Κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και με το υπόλοιπο φύλλο. Με τα κρουασανάκια. Πάμε να βάλουμε και λίγο αυγό. Τον κρόκο του αυγού θα βάλουμε για να πάρουν έτσι ωραίο χρώμα. Φυσικά κρατάμε το ασπράδι για άλλη χρήση, όπως τα έχουμε πει εμείς. Με ένα πινέλο. Βάζουμε το κρόκο και αλείφουμε πάνω από το φύλλο. Έχουμε αποθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς αερόθερμο και πάμε να ψήσουμε τα κρουασανάκια για κανένα μισάωράκι, τόσο θα χρειαστείτε. Θα τους δώσουμε λίγο το χρόνο τους, γιατί όπως έχουμε τη λήξη της φωλιάτα που μέσα έχει αρκετή υγρασία, θέλουμε να ψηθεί όπως πρέπει. Φύγαμε! Έτοιμα τα κρουασανάκια. Έχουν γίνει τραγανά, έχουν ψηθεί όπως πρέπει. Μικροί και μεγάλοι θα σας ευγνωμονούν για αυτή τη συνταγή. Εγώ θα δοκιμάσω ένα μικρούλι. Έτσι, ένα μικρούλι. Λίγο, λίγο. Έχεις ψηθεί τέλεια. Ζαμπόν, τυρί. Αλμυρό κρουασάν. Πώς έτσι είναι τα φαγάκια που κάνουμε εμείς. Απλά, καθημερινά και για όλους. Την επόμενη φορά σας θέλω όλους εδώ. Έχουμε ραντεβού, μην το ξεχνάτε. Φιλιά. Το φύλλο σφολιάτας είναι νόστιμο και έχει δημιουργήσει στρώσεις από λεπτό και μαλακό φύλλο και σε συνδυασμό με τη γέμιση ζαμπόν τυρί που αγαπάμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα είναι αξεπέραστο. Ανακεφαλαιώνουμε. Για τα κρουασάν σφολιάτας με ζαμπόν και τυρί θα χρειαστούμε 2 φρέσκα φύλλα σφολιάτας, 50 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, 6 φέτες ζαμπόν, 6 φέτες τυρί για τόστ και ένα αυγό.
Πόσο όμορφο είναι να μπορείς να προσφέρεις στην οικογένειά σου συνταγές φτιαγμένες από τα χέρια σου, που μπορούν να γίνονται εύκολα και γρήγορα και να δημιουργούν στιγμές οικογενειακής ταλπορής. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι το φαγητό μας φέρνει πιο κοντά και μας ενώνει.